Φίλοι, φίλε, χαίρε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Καλώς όρισες. Στο κανάλι αυτό υπάρχουν πάνω από 5.000 βίντεο, ναι καλάκους, 5.000 βίντεο με ψυχοεκπαιδευτικό περιεχόμενο. Βίντεο που ετοιμάζω ως ψυχολόγος με σκοπό να μεταφέρω τις γνώσεις μου πάνω στη ψυχολογία, την ψυχοθεραπεία, τις ανθρώπινες σχέσεις και την αυτοβελτίωση στους ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται να ψυχοεκπαιδευτούν. Ψυχοεκπαιδεύομαι σημαίνει μορφώνομαι σε σχέση με θέματα που έχουν να κάνουν με την ψυχή μου, με την ψυχολογία μου, όπως θα λέγαμε λαϊκιστή, με τη σχέση μου με τον εαυτό μου, με τη σχέση μου με σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μου, όπως είναι οι συγγενείς μου, όπως είναι ένας ερωτικός σύντροφος, όπως είναι τα παιδιά μου, η φίλη μου και το εργασιακό μου περιβάλλον. Σπούδασα ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και έχω εργαστεί για πάνω από 20 χρόνια ως ιδιώτης ψυχολόγος με ενήλικες, εφήβους και ζευγάρια. Έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιστημονικό, ανθρώπινο, θεραπευτικό, συγγραφικό πάνω σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την κακοποίηση οποιασδήποτε μορφής και ιδιαίτερα την αδιόρατη ψυχολογική κακοποίηση και με ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως οι δυναμικές σχέσεων ναρκισιστικής κακοποίησης. Στο κανάλι μας θα συναντήσεις συχνά βίντεο που έχουν θεματική τον ναρκισισμό, την αδιόρατη ψυχολογική κακοποίηση που κάποιοι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι επιλέγουν το δρόμο της κακίας, επιλέγουν να έχουν ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας ταλαιπωρούν άλλους ανθρώπους. Οι αγενείς άνθρωποι, οι τοξικοί, οι αλαζόνες, οι άνθρωποι με αγένεια και δικαιωματισμό που δυστυχώς βρίσκονται παντού γύρω μας. Ζούμε σε μια εποχή όπου χρειαζόμαστε ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση, δηλαδή ψυχοεκπαίδευση, για να αναγνωρίζουμε πότε μία συμπεριφορά είναι καλοήθης και πότε μία συμπεριφορά είναι κακοήθης. Η επιστήμη της ψυχολογίας στις εφαρμοσμένες μορφές της και η ψυχοεκπαίδευση είναι μια εφαρμοσμένη μορφή της επιστήμης της ψυχολογίας που αλλιώς μπορεί να ονομαστεί και εκλαίκευση της επιστήμης της ψυχολογίας, η ψυχοεκπαίδευση δεν θα μπορούσε να μην ασχοληθεί με τον πυρήνα των περισσότερων προβλημάτων που ταλανίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις και που ταλανίζουν τον άνθρωπο και συναισθηματικά και διανοητικά και πνευματικά και οικονομικά και κοινωνικά και σε όλα τα επίπεδα. Το κανάλι αυτό δεν είναι καινούριο. Η πρώτη χρονιά που ξεκίνησε να λειτουργεί ως καθαρά ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι ήταν το 2013. Από το 2011 που ιδρύθηκε το κανάλι μέχρι το 2013 ανέβαζα απλώς κάποια αποσπάσματα από τηλεοπτικές εκπομπές τις οποίες φιλοξενούμουν ως ψυχολόγους. Εμφανίζομαι στην τηλεόραση από το 1998, έχω εμφανιστεί σε όλα τα κυπριακά τηλεοπτικά κανάλια, έχω εμφανιστεί σε ελληνικά κανάλια και σε εκπομπές μεγάλης τηλεθέασης και για τρει τηλεοπτικές σεζόν είχα τη δική μου τηλεοπτική εκπομπή στην κυπριακή τηλεόραση. Το 2019 αποφάσισα να έρθω από το χώρο της τηλεόρασης στο χώρο του YouTube και εδώ καθημερινά ανεβάζω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, τα οποία ονομάζαμε παλιότερα και vlogs, δηλαδή βίντεο blogs αναρτήσεις με βίντεο. Έχω λογαριασμούς σε πολλά κοινωνικά δίκτυα, αλλά πλέον ο βασικός λογαριασμός στον οποίο εκφράζω τις απόψεις μου εκφράζω τις ανησυχίες μου, μοιράζομαι τις γνώσεις μου, είναι αυτός εδώ ο λογαριασμός στο YouTube. Μπορεί να έρθεις στοιχεία σε αυτό το κανάλι, μπορεί κάποιο να σου έχει μιλήσει για αυτό το κανάλι. Σε προσκαλώ, εάν θέλεις, να ρίξεις μια ματιά. Στο κανάλι μας έχουμε πολλές λίστες αναπαραγωγής βίντεο, πάνω από 100 συγκεκριμένα, οι οποίες έχουν πολύ ενδιαφέρουσες θεματικές. Υπάρχουν λίστες αναπαραγωγής βίντεο. Θα σου αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε λίστα αναπαραγωγής βίντεο για τον αρκισισμό, για τη συνεξάρτηση, για το διαζύγιο, για τους εθισμούς, για τη γονική αποξένωση, για την ομοφιλοφιλία. Έχουμε λίστα αναπαραγωγής βίντεο όπου κάνω αντίδραση σε βίντεο άλλων δημιουργών, τα λεγόμενα reactions βίντεο. Έχουμε τη λίστα αναπαραγωγής των επεισοδίων του podcast από το Μάρτιο του 2023 έχω ξεκινήσει ένα podcast το οποίο έχει αρκετά επεισόδια, αρκετές δεκάδες επεισόδια και θεωρώ ότι αν θέλεις να ξεκινήσεις δυναμικά την ψυχοεκπαίδευση ο πρώτος προορισμός σου για να αρχίσεις να μαθαίνεις τι είναι η ψυχοεκπαίδευση, τι είναι η ψυχοθεραπεία και να μπει στο πνεύμα του καναλιού μας είναι η λίστα να παραγωγείς τον podcast όπου θα σε βάλει σταδιακά στο πνεύμα και στο χώρο της ψυχοεκπαίδευσης. Η ψυχοεκπαίδευση σε καμία περίπτωση δεν είναι υποκατάστατο της ψυχοθεραπείας, ούτε η ψυχοεκπαίδευση μπορεί να υποκαταστήσει μια επαγγελματική συνεδρία με ένα ψυχολόγο, ούτε μπορεί κάποιος να διαγνώσει τον εαυτό του παρακολουθώντας ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο. Οι άνθρωποι που παρακολουθούν ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο με προσοχή και προσπαθούν να μάθουν και να κατανοήσουν τις έννοιες που εξηγούνται σε αυτά τα βίντεο, που προσπαθούν να πάρουν τα εργαλεία που δίνονται από εμένα σε μια μορφή εκλαίκευση της επιστήμης μέσα από τα βίντεο, μπορούν να βοηθηθούν πάρα πολύ στη ζωή τους. Η ψυχολογία δεν είναι μια επιστήμη που αφορά μόνο τους ανθρώπους που είναι διαγνωσμένοι με ψυχικές διαταραχές. Η ψυχολογία δεν είναι μια επιστήμη για τους λίγου. Η ψυχολογία είναι μια επιστήμη η οποία ασχολείται με όλους τους ανθρώπους και μπορεί να είναι χρήσιμη σε όλους τους ανθρώπους. Ως ψυχολόγος αποφάσισα συνειδητά από το 2019 και μετά να προσφέρω όλες τις γνώσεις που έχω και όλες τις γνώσεις που αποκτώ καθημερινώς μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση μου. Καθημερινώς διαβάζω, ενημερώνομαι, εξελίσσομαι στον τομέα της ψυχολογίας, εξελίσσω τις γνώσεις μου, διευρύνω τις γνώσεις μου. Από το 2019 λοιπόν αποφάσισα συνειδητά η δουλειά μου να είναι αυτή. Να ετοιμάζω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, τα οποία να ανεβαίνουν σε αυτό εδώ το κανάλι στο YouTube και να είναι προσβάσιμα από όλους τους ανθρώπους. Ακόμη και από τους ανθρώπους που δεν έχουν να δώσουν ούτε τα 5 ευρώ το μήνα που είναι για το πρώτο επίπεδο της συμμετοχής εδώ στο κανάλι γιατί εδώ στο κανάλι μας έχουμε στην ουσία και μια άτυπη ψυχοεκπαιδευτική σχολή. Θα σας μιλήσω στη συνέχεια για αυτή. Υπάρχουν τουλάχιστον 4.000 βίντεο, τα οποία είναι προσβάσιμα σε όλους τους ανθρώπους. Μπορεί ο καθένας δηλαδή να παρακολουθήσει αυτά τα βίντεο χωρίς να πληρώσει τίποτα. Είναι δωρεάν γνώση, την οποία ετοιμάζουμε πολύ αγάπη, με πολύ μεράκι και με κύριο σκοπό να βοηθήσω τους ανθρώπους να πάρουν εργαλεία από την επιστήμη της ψυχολογίας τα οποία να τους βοηθήσουν να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. Δεν είναι η ψυχοεκπαίδευση μόνη τη η οποία θα βοηθήσει έναν άνθρωπο να επιλύσει τα προβλήματά του, μπορεί να παίξει όμως κέριο ρόλο. Στο κανάλι μα στα διάφορα βίντεο, θα με ακούσεις ξανά και ξανά να μιλάω για τα τρία βασικά εργαλεία Διάσωση τη ευγαιμονία του ανθρώπου, διάσωση τη ψυχική υγεία του ανθρώπου, διάσωση τη ευημερία του ανθρώπου. Τα οποία είναι η ψυχοεκπαίδευση, η ψυχοθεραπεία και ο προσωπικό πνευματικό αγώνα. Είπα και προηγουμένω ότι εδώ στο κανάλι μα έχουμε μια άτυπη ψυχοεκπαιδευτική σχολή. Υπάρχει στο κανάλι μα η συμμετοχή. Η συμμετοχή είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο για να μπει κανεί πρέπει να διαθέσει κάποια χρήματα η συμμετοχή στο κανάλι μας έχει πέντε επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο, το οποίο είναι και το πιο φθηνό για να πάρει κάποιος, είναι το επίπεδο στο οποίο ανεβαίνει κάθε εβδομάδα ένα καινούριο βίντεο όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε από βιβλία με ψυχοεκπαιδευτικό περιεχόμενο. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά βιβλία ήδη διαβασμένα και σχολιασμένα εδώ στο κανάλι μας και όποιος γραφτεί στη συμμετοχή στο πρώτο επίπεδο μπορεί να έχει πρόσβαση και σε όλα τα προηγούμενα βιβλία τα οποία έχουμε διαβάσει και έχουμε σχολιάσει. Είναι λίστες αναπαραγωγής οι οποίες έχουν αυτό το περιεχόμενο. Αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε διαβάσει και σχολιάσει από το βιβλίο της Δόκτωρος Ράμανη τη βίβλο του ναρκισισμού κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο με τίτλο «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ» Επίση, έχουμε διαβάσει και σχολιάσει από το βιβλίο Τοξική γονεί τη Susan Forward. Το βιβλίο τη Susan Forward, Τοξική Γονή, είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο δίνει μεγάλη παρηγοριά και γνώση σε ανθρώπου που είχαν την ετυχία να γεννηθούν σε οικογένειε που οι γονεί του να είναι τοξικοί. Έχουμε επίσης διαβασμένο και σχολιασμένο το βιβλίο τη Σέιβερ Νίλ, αφού είναι τόσο υπέροχο, εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη. Ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο μπορεί να βοηθήσει άνδρες και γυναίκε να κατανοήσουν αν η σχέση του είναι μια υγιή σχέση και μια σχέση η οποία αξίζει τον κόπο να παλεύουν για να την καλυτερεύσουν ή αν είναι μια σχέση αδιόρατη κακοποίηση από την οποία πρέπει να βρουν το θάρρο να ξεφύγουν. Και το βιβλίο αυτό δίνει πληροφορίε σε σχέση με αυτό στη συμμετοχή έχουμε διαβάσει αρκετά βιβλία του Σκοτ Πέκ. Διαβάζουμε τώρα βιβλία του Έριχ Φρόμ. Έχουμε μια μεγάλη ποικιλία από βιβλία ψυχοεκπαιδευτικά, τα οποία διαβάζουμε όλοι μαζί στο πρώτο επίπεδο της συμμετοχής. Ξαναλέω, κάθε εβδομάδα ανεβαίνει ένα νέο βίντεο, το οποίο προστίθεται στη λίστα αναπαραγωγή του τελευταίου βιβλίου από όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε. Και όποιο μπαίνει στο πρώτο επίπεδο τη συμμετοχή έχει πρόσβαση και στι προηγούμενε λίστε στο δεύτερο επίπεδο της συμμετοχής οι άνθρωποι έχουν επιπλέον προνόμια από το πρώτο επίπεδο κάθε δευτέρα να συμμετέχουν 8 με 10 το βράδυ στο book club της δευτέρας. Είναι μια συνάντηση μέσω Zoom την οποία μπορεί κανείς να παρακολουθήσει συμμετέχοντας στο Zoom ή να την παρακολουθήσει στη ζωντανή μετάδοση μόνο για συνδρομητές από το δεύτερο επίπεδο και πάνω. Και σε αυτή την συνάντηση στο book club ⌈συζητούμε θέματα που προκύπτουν από την ανάγνωση και κατανόηση του βίντεο που βγαίνει κάθε εβδομάδα. Το Book Club είναι το καμάρι μας εδώ στο κανάλι μας και στη συμμετοχή, γιατί ενώ ξεκίνησε για να είναι μια απλή λέσχη βιβλίου, εξελίσσεται σε ένα χώρο στον οποίο άνθρωποι συναντιόμαστε και μοιραζόμαστε εμπειρίες, ενδυναμώνουμε ένα τον άλλον και βοηθούμε ένα τον άλλον να δούμε τη ζωή με διαφορετικό μάτι. Έπειτα υπάρχει το τρίτο επίπεδο της συμμετοχής, το οποίο έχει όλα τα προνόμια από το προηγούμενο επίπεδο. Είπαμε ότι το δεύτερο επίπεδο, δεν είπα την τιμή του, είναι 10 ευρώ το μήνα που στοιχίζει συμμετοχή στο δεύτερο επίπεδο. Το τρίτο επίπεδο που στοιχίζει 20 ευρώ το μήνα η συμμετοχή έχει όλα τα προνόμια από τα προηγούμενα δύο επίπεδα και έχει επιπλέον δύο προνόμια. Το ένα είναι όλα τα καινούργια βίντεο να μπορεί να τα βλέπει κάποιο που βρίσκεται στο τρίτο επίπεδο τη συμμετοχή χωρί διαφημίσει και επίση να έχει πρόσβαση στο μηνιαίο webinar που γίνεται συνήθω το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα. Το θεωρητικό μέρο του webinar μα, το οποίο στην ουσία είναι masterclasses ψυχοεκπαίδευση, βρίσκονται σε μια ειδική playlist, σε μια ειδική λίστα αναπαραγωγή, στην οποία μπορεί να έχουν πρόσβαση όλοι όσοι βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο. Αν κάποιο δηλαδή αποφασίσει τώρα να κάνει συνδρομή στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή, θα έχει πρόσβαση και σε όλα τα προηγούμενα webinars, τα οποία είναι βιντεοσκοπημένα χωρί να φαίνονται τα πρόσωπα των ανθρώπων που συμμετέχουν, αλλά να φαίνεται μόνο το κείμενο τη παρουσίαση κάθε φορά ενός ψυχοεκπαιδευτικού θέματος. Ενδεικτικά λέω ότι έχουμε webinars για την επικοινωνία, webinars για τον αρκισισμό, webinars για τη συνεξάρτηση, webinars για την αυτοκαταστροφικότητα και ούτω καθεξής. Και επίσης στη συμμετοχή έχουμε άλλα δύο επίπεδα, το τέταρτο και το πέμπτο. Το τέταρτο επίπεδο είναι για γυναίκες μόνο, όπου έχει ως επιπλέον προνόμιο από τα προηγούμενα τρία επίπεδα μία εβδομαδιαία συνάντηση κάθε Τετάρτη δύο ώρες μέσω Zoom, όπου οι γυναίκες εκεί στο Zoom του Τετάρτου επίπεδου κάνουμε ψυχοεκπαιδευτική συνάντηση κάθε εβδομάδα. Οι συναντήσεις αυτές έχουν τη μορφή Q&A, ερωτήσεων και απαντήσεων, μοιρασμάτων εμπειριών. Οι γυναίκες στο Τετάρτο επίπεδο επίσης έχουν και την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια κοινότητα στο Viber. Και το πέμπτο επίπεδο είναι το αντίστοιχο επίπεδο για τους άνδρες, όπου συναντιούνται μέσω Zoom κάθε πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ, και συμμετέχουν και στη δική τους ομάδα στο Viper. Επίσης στο κανάλι μας έχουμε συνήθως κάθε Παρασκευή live, live streaming, ζωντανή μετάδοση, με θέμα το οποίο ανακοινώνεται από πριν, όπου σε αυτό το live streaming μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις και να πάρετε απαντήσεις πάνω σε συγκεκριμένα θέματα που συζητάμε στο live. Το κανάλι μας είναι ένα κανάλι το οποίο φιλοδοξεί να δώσει παρηγοριά, να δώσει γνώση, να δώσει ενημέρωση σε ανθρώπους που τη χρειάζονται για να μπορέσουν να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους, τη σχέση τους με τον εαυτό τους και τις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους στη ζωή τους. Η ψυχοεκπαίδευση θα έπρεπε κανονικά να είναι υποχρεωτικό μάθημα σε όλα τα σχολεία, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Αυτή είναι η γνώμη μου, αυτή είναι η άποψή μου. Επειδή όμως δεν μπορώ να επηρεάσω όλη την κοινωνία, αποφασίζω, αποφάσισα και το εφαρμόζω συνειδητά η επαγγελματική μου δράση, να είναι αφιερωμένη στη ψυχοεκπαίδευση. Το κανάλι μας που αυτή τη στιγμή αριθμεί πάνω από 100.000 εγγεγραμμένους συνδρομητές είναι ένα κανάλι αφιερωμένο στην εντατική ψυχοεκπαίδευση των ανθρώπων που το λαχταρούν και το επιθυμούν. Σε καιρούς κρίσεως, κρίσεως οικονομικής, κοινωνικής, πνευματικής και ηθικής, το κανάλι μας έρχεται να δώσει μία πρόταση. Μάθε για τον εαυτό σου. Ψυχοεκπαιδεύσου. Μάθε για τη σχέση σου. Μάθε για τη σχέση με τον εαυτό σου. Μάθε για τη σχέση με την οικογένειά σου. Μάθε για πράγματα που ούτε καν φαντάστηκε πω υπάρχουν. Παρακολουθώντα συστηματικά τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, θα μπουν λέξει στα συναισθήματα σου, θα κατανοήσει τι δυναμικέ των σχέσεων σου με τον εαυτό σου και του άλλου ανθρώπου και η ζωή σου θα γίνει πιο ξεκάθαρη. Η γνώση είναι δύναμη. Χιλιάδες άνθρωποι που παρακολουθούν τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο στο κανάλι μας μου γράφουν και στα σχόλια και στα live ότι παρακολουθώντας το κανάλι έχουν μπει στη διαδικασία να ψυχοψαχτούν, έχουν μπει στη διαδικασία να αναζητήσουν ψυχολόγο για να κάνουν ψυχοθεραπεία, έχουν μπει στη διαδικασία να αγωνίζονται πνευματικά καθημερινώς, ούτω ώστε να καλυτερέψουν τον εαυτό τους και τη ζωή τους. Χαίρομαι, χαίρομαι απίστευτα που το κανάλι μας εδώ στο YouTube είναι ένα ασφαλή ψυχικά και πνευματικά χώρος για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν αυθεντικά να ψυχοεκπαιδευτούν. Και γι' αυτό το λόγο το κανάλι μας έχει αυστηρή πολιτική... όσον αφορά στα σχόλια κάτω από τα βίντεο. Στο κανάλι μας βίντεο τα οποία προάγουν ρητορικοί μίσους... βίντεο τα οποία εμπεριέχουν τοξικότητα... νέγκινγκ τι δεν nagging θα μάθεις... αν παρακολουθήσεις βίντεο εδώ στο κανάλι... επιτιδευμένη αρνητικότητα, σχόλια τα οποία είναι έτσι γραμμένα ώστε να στενοχωρήσουν τους ανθρώπους που τα διαβάζουν είναι μη ευπρόσδεκτα και προφίλ τα οποία έχουν αυτή τη δράση να γράφουν σχόλια με τοξικότητα σχόλια προκλητικά μπαίνουν σε απόκρυψη θα δεις στο κανάλι μας ότι έχουμε πολλά βίντεο στο οποία απαντώ σε επιστολές που μου στέλνουν άνθρωποι που παρακολουθούν τα βίντεο. Παλιότερα, το 2013, το 2014, το 2015, το 2018, το 2019, το 2020, το 2021, το 2022 απαντούσα σε όλες τις επιστολές που λάμβανα. Πλέον είναι ανθρωπίνος αδύνατο να απαντήσω σε όλες τις επιστολές, οπότε το να μου στείλει κάποιος μια επιστολή με την ιστορία του και η ιστορία του να γίνει αφορμή για βίντεο είναι προνόμιο μόνο όσων βρίσκονται στο τρίτο, τέταρτο και πέμπτο επίπεδο στη συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, αρκετές φορές μπορεί να δω ένα χρήσιμο σχόλιο, ένα σχόλιο που να περιέχει μια ουσιώδη ερώτηση και να πάρω αυτή την ερώτηση ως αφορμή για να δημιουργήσω ένα νέο βίντεο. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι δεν βλέπω πλέον κόσμο. Είμαι ψυχολόγος. Έχω άδεια εξασκήσεω επαγγέλματο από την ελληνική δημοκρατία, αναγνωρισμένη σε όλη την επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω αναγνωρισμένο πτυχίο Μπορώ να εξασκήσω το επάγγελμα του ψυχολόγου, συνειδητό όμω δεν το εξασκώ επειδή θέλω να έχω χρόνο για να φτιάχνω καθημερινά ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται ενέργεια, προσήλωση και προσοχή για να μπορώ καθημερινά να ανεβάζω αυτά τα βίντεο. Οπότε δεν βλέπω κόσμο. Επειδή πολλές φορές είτε στα σχόλια είτε στα διάφορα social μου γράφετε θα ήθελα πολύ να κάνω ψυχοθεραπεία σε σένα. Βλέπεις κόσμο. Όχι, δεν βλέπω κόσμο. <ΣΣ1> Διευκρινίζω ότι η μοναδική μου επαγγελματική ενασχόληση είναι η δημιουργία ψυχοεκπαιδευτικών βίντεο και η συγγραφή. Και το τρέξιμο τη συμμετοχή στο κανάλι, γιατί καταλαβαίνετε ότι σχεδόν κάθε μέρα έχω και μία συνάντηση Zoom ή ένα live stream. Λοιπόν, καλώ στο κανάλι μα. Αν να ακούσει μέχρι το τέλο την περιγραφή του καναλιού, είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Είμαι εδώ για σένα μέσα από 5.000 βίντεο. Δεν μπορείς να κάνεις ψυχοθεραπεία μαζί μου, αλλά μπορείς να ψυχοεκπαιδευτείς μαζί μου. Είσαι... Θέλεις να μάθεις πράγματα, θέλεις να αποκτήσεις γνώσεις που εγώ απέκτησα σπουδάζοντας ψυχολογία, εξασκώντας το επάγγελμα του ψυχολόγου και διαβάζοντας συνεχώς. Έλα, θέλω να σου μεταφέρω τις γνώσεις μου. Είμαι ψυχολόγος και έχω αφιερώσει τη ζωή μου στη ψυχοεκπαίδευση. Συνεκλαήκευση της επιστήμης της ψυχολογίας που τόσο πολύ αγαπώ αγαπώ τη ψυχολογία, αγαπώ τον άνθρωπο και θέλω με τα βίντεο που φτιάχνω νέοι άνθρωποι, άνθρωποι μεγαλύτερη ηλικία, άνθρωποι στη μέση ηλικία όπως εμένα, άνθρωποι μεγαλύτεροι και από εμένα να έχουν τα βίντεο που θα ήθελα εγώ ίδια να έβρισκα κάπου να παρακολουθήσω όταν ήμουν νεότερη και σε δύσκολες στιγμές. Αν σου άρεσε αυτό που άκουσες, αν θέλεις, πάτησε το καμπανάκι και εγγραφή. Πάτησε και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποίησει κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο ή γίνεται live. Και είναι δωρεάν το like. Γιατί δεν πατάς like σε κάθε βίντεο που παρακολουθείς και πραγματικά σου αρέσει. ούτω ώστε να βοηθήσουμε το κανάλι μας να γίνει γνωστό σε περισσότερους ανθρώπους και περισσότεροι άνθρωποι να βοηθηθούν από την ψυχοεκπαίδευση. Δεν είναι απαραίτητο κάποιο να εγγραφεί στη συμμετοχή στο κανάλι μας για να βοηθηθεί. Υπάρχουν πάνω από 4.000 δωρεάν ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο τα οποία μπορούν να βοηθήσουν ανθρώπους οι οποίοι επιθυμούν ουσιαστικά να βοηθηθούν. Καλώς όρισες.